Κύριε Καραθανασόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου. Θα ξεκινήσω τη σημερινή συζήτησή μας ρωτώντας για τα εργασιακά. Ρωτώντας ποια είναι τα σημεία του εργασιακού νομοσχεδίου με τα οποία διαφωνείτε και γιατί λέτε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να διορθωθεί ο συγκεκριμένος νόμος. Διαβάζω σήμερα στο ριζοσπάστη ότι το ΚΚΕ λέει πετάξτε στα σκουπίδια το νομοσχέδιο, δεν μπορεί να διορθωθεί. Ναι. Κοιτάξτε, γιατί θεωρούμε ότι το νέο νομοσχέδιο το οποίο ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση και να το καταθέσει στη Βουλή αποτελεί τη συνέχιση όλων των αντεργατικών νόμων που προηγήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και εν μέσω μνημονίων και τα οποία νόμοι διαμόρφωσαν μια εργασιακή ζούγκλα καταστρατηγώντας, χτυπώντας μια σειρά εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Ο νόμος αυτός αποτελεί ουσιαστικά το αποκορύφωμα νομιμοποίησης ιδιαίτερα του ζητήματος που αφορά τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Να σας θυμίσω ότι οι πρώτοι εργατικοί αγώνες οι οποίοι αναπτύχθηκαν έγιναν για το 8ωρο, για το σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας. Και έτσι πρέπει να μετρείται ο χρόνος εργασίας και όχι σε μηνιαία, εξαμηνιαία ή σε ετήσια βάση. Και το λέμε αυτό γιατί επί της ουσίας καταστρατηγεί το δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο και στην ξεκούραση του εργαζόμενου, ξεζουμίζει επί της ουσίας τον εργαζόμενο και βεβαίως ανατρέπει τις εργασιακές σχέσεις μετατρέποντας τους σε ευέλικτα αναλώσιμο εργαζόμενο. Άρα δηλαδή με αυτό το νομοσχέδιο καταργείται επί της ουσίας ό,τι έχει εναπομείνει από εργασιακά δικαιώματα. Ένα ζήτημα λοιπόν είναι αυτό το οποίο είναι σοβαρό κατά τη γνώμη του ΚΚΕ και επί της ουσίας δεν μπορούμε να συζητήσουμε καθόλου για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και το δεύτερο θέμα είναι ότι... Λέτε ότι δεν μπορούν να υπάρξουν ούτε διορθώσεις δηλαδή, κύριε Καραθανασόπουλε. Βεβαίως δεν μπορούν να υπάρξουν διορθώσεις και αυτό το οποίο ζητάμε εμείς είναι επί της ουσίας να καταργηθούν και το σύνολο των αντεργατικών νόμων που έχουν προηγηθεί από αυτόν και που φέρουν τη σφραγίδα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ακριβώς ο εργαζόμενος έχει δικαιώματα και δεν μπορεί να είναι ένας αναλώσιμος, δεν μπορεί να διαμορφωθεί ένας μηχανισμός που αυτό θέλει να δημιουργήσει η κυβέρνηση, ένας μηχανισμός αναπαραγωγής μιας πολύ φτηνής εργατικής δύναμης χωρίς δικαιώματα. Άρα λοιπόν σε αυτή τη βάση εμείς δεν μπορούμε ως ΚΚΕ να συζητήσουμε και όσοι μπαίνουν σε μια τέτοια λογική επί της ουσίας προσπαθούν να καθυποτάξουν την αντίδραση των εργαζόμενων και να αποδεχθούν τα τετελεσμένα ως μοιραία γεγονότα. Τώρα, το δεύτερο θέμα που θέλω να έχω τις απόψεις σας, τις απόψεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, είναι το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη Τσαβούσογλου στην Αθήνα, αλλά και την ιδιωτική εντός πολλών εισαγωγικών επίσκεψή του στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Πώς βλέπετε να προχωρά το πράγμα σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και σας ρωτώ επίσης για τη μειονότητα, γιατί είδα ότι έκανε και μια καταγγελία η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Ευρωκοινοβούλιο. Βεβαίως έγινε η καταγγελία με αφορμή μια εκδήλωση που διοργάνωσε ένας Γάλλος πράσινος ευρωβουλευτής καλώντας σε σχέση με την αναφερόμενο στην παραβίαση των δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας, παρότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στη χώρα μας. Η συνθήκη της Γενέβης είναι πάρα πολύ καθαρή και σαφής. Υπάρχει θρησκευτική μειονότητα, θρησκευτική μουσουλμανική μειονότητα στην Ελλάδα. Επί της ουσίας δηλαδή ρίχνοντας νερό στο μήλο της προπαγάνδας της Τουρκίας, η οποία αμφισβητεί τη συνθήκη της Γενέβης. Όμως η ουσία ποια είναι, ότι παρόλες τις προσπάθειες που έγινε και από την ελληνική κυβέρνηση αλλά και από την τουρκική να παρουσιαστεί ότι προχωρούμε σε μια ομαλοποίηση της κατάστασης, τα ζητήματα τα οποία οι αμφισβητήσεις από μεριάς της Τουρκίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας είναι σε ημερήσια διάταξη. Όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται ακριβώς για να επιτευχθεί ο επώδυνος συμβιβασμός της συνδιαχείρισης στο Αιγαίο, κάτι το οποίο επιδιώκουν οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή. Και από αυτή την άποψη λοιπόν ένας τέτοιου είδους συμβιβασμός θα είναι και σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας αλλά και σε βάρος των λαϊκών
δικαιωμάτων. Και από αυτή την άποψη εμείς λέμε ότι ο λαός πρέπει να βρίσκεται σε επαγρύπνηση και οποιαδήποτε τέτοια λύση με τη σφραγίδα των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ θα διαμορφώσει ακόμη πιο ασταθείς καταστάσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, γιατί μου έκανε εντύπωση, το ΚΚΕ ήταν το μόνο κόμμα στη Βουλή που αρνήθηκε να ψηφίσει μια τροπολογία που έφερε το Υπουργείο Εσωτερικών για τα πολιτικά δικαιώματα των καταδικασμένων για εγκληματικές πράξεις. Μια τροπολογία που προφανώς την έφερε για την αντιμετώπιση της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Ενώ ψηφίστηκε και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Κίνημα Αλλαγής και από την Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ αρνήθηκε να την ψηφίσει. Γιατί? Γιατί αρνηθήκαμε. Καταρχάς βάλαμε ένα ερώτημα στο οποίο δεν μας απάντησε ο κύριος Βορύδης. Γιατί επέλεξε να τη φέρει με τη μορφή της τροπολογίας που επί της ουσίας απόκλειε μια ουσιαστική συζήτηση. Γιατί είναι ένα ζήτημα λεπτό, αφορά ζητήματα δικαιωμάτων και μια σειρά ποινικών διατάξεων τα οποία πρέπει να μελετηθούν σε βάθος. Η διαδικασία fast track που επέλεξε η κυβέρνηση μας δημιουργεί πολύ μεγάλα ερωτηματικά και δεν υπήρχε καμία πιστική απάντηση. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, τρεις ήταν οι βασικοί λόγοι στους οποίους αρνηθήκαμε να ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη διάταξη. Γιατί πρώτον, παρότι λέει ότι θέλει με διοικητικό τρόπο να παρεμποδίσει την κάθοδο της Χρυσής Αυγής και των καταδικασμένων στις εκλογές, κάτι τέτοιο δεν επιτυχάνεται επί της ουσίας. Γιατί μπορεί και η ίδια Χρυσή Αυγή να κατέβει από τη στιγμή που θα εμφανίσει μια μαϊμού ηγετική ομάδα που δεν θα έχει σχέση με τους καταδικασμένους. Ή και οι ίδιοι καταδικασμένοι ως απλά μέλη μιας οποιασδήποτε άλλης οργάνωσης μπορεί να συμμετέχουν στην εκλογική αναμέτρηση. Άρα λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αντιμετωπίζει επί της ουσίας την υπόθεση μη καθόλου. Δεύτερο θέμα, το οποίο είναι και πιο ουσιαστικό κατά τη γνώμη μας, είναι ότι ανοίγει την κερκόπορτα μιας γενικότερης συζήτησης που βάζει τι επί της ουσίας τον κρατικό έλεγχο στο πώς θα είναι οργανωμένα τα κόμματα και τι ηγετικές ομάδες θα έχουν αυτά τα κόμματα. Πολύ δε περισσότερο που εντάσσει μια σειρά διατάξεις του ποινικού κώδικα οι οποίες και μπορεί να μεταφραστούν και να ερμηνευτούν ελαστικά, αλλά και ταυτόχρονα το συνδέει και με τον τρομονόμο, που ο τρομονόμος και η διατάξη του ΚΚΕ της έχει καταγγείλει, γιατί αμφισβητούν ατομικά και συλλογικά δικαιώματα. Άρα δηλαδή ανοίγεις μια κερκόπορτα επί της ουσίας παρέμβασης στη λειτουργία των κομμάτων και στον προσανατολισμό των οποίων έχουν. Και μάλιστα ο κύριος Καστανίδης το προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα με την τοποθέτησή του. Και το τρίτο ζήτημα είναι ότι όλο αυτό το πλαίσιο δεν είμαστε σε κενό. Υπάρχει μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο αντικομουνισμός είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από αυτή την άποψη όλες οι... Κύριε Καραθανασόπουλε, επομένως ανησυχείτε μήπως αξιοποιηθεί εναντίον του ΚΚΕ η συγκεκριμένη τροπολογία στο μέλλον? Κοίταξε, εμείς ανησυχούμε γιατί ακριβώς διαβλέπουμε ότι προσπαθούν οι ριζοσπαστικές οι φωνές αμφισβήτης του συστήματος και του ΚΚΕ βεβαίως να μπουν στην προκρούστια κλίνη της νομιμότητας εντός εισαγωγικών και της αποδοχής των τετελεσμένων. Από αυτή λοιπόν την άποψη αυτή η ανησυχία δεν είναι αβάσιμη, βασίζεται στις συνολικότερες εξελίξεις οι οποίες βλέπουμε και στην περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στη χώρα μας συνολικά. Τώρα, και κάτι τέτοιο βεβαίως δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε ούτε να το νομιμοποιήσουμε ως ΚΚΕ. Τώρα θέλω και ένα σύντομο σχόλιο σας και με αυτό να κλείσουμε για την ελληνική οικονομία μετά την πανδημία. Πώς βλέπετε να προχωρούν τα πράγματα? Θα μπορέσει να συνέλθει η ελληνική οικονομία από τις επιπτώσεις του κορονοϊού ή πιστεύετε ότι υπάρχει ο κίνδυνος να μπούμε σε ένα καινούριο τούνελ, για να θυμηθώ την πασοκική διατύπωση της δεκαετίας του 80, λιτότητας και μνημονιακών πολιτικών?
Καταρχάς, κανείς δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει μια γρήγορη και απότομη ανάκαμψη και της ελληνικής οικονομίας αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας. Η κρίση είναι εδώ, είναι υπαρκτή η καπιταλιστική κρίση και εδώ θα σηματοδοτήσει την επόμενη μέρα που κατά τη γνώμη μας η όποια ανάκαμψη θα είναι ανεμική ανάκαμψη, δεν θα είναι ισχυρή, θα αργήσουμε ή και μπορεί να μην πλησιάσουμε τα επίπεδα του 2009 και πριν έρθει μια καινούργια κρίση κατά τη γνώμη μας και βεβαίως η όποια ανάκαμψη δεν θα συνοδευτεί και με αναβάθμιση της θέσης των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων. Αντίθετα, οι κοινωνικοί ανισότητες θα αυξηθούν ακόμη παραπέρα και επί της ουσίας δηλαδή θα έχουμε μια άδικη ανάπτυξη σε βάρος των λαϊκών αναγκών, σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Και από αυτή την άποψη δεν είναι τυχαίο ότι αφενός μεν έρχεται το νέο εργασιακό που το συζητήσαμε στην αρχή και αφετέρου ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων θα διατεθεί για την κάλυψη των κοινωνικών όπως λένε αναγκών των πιο εξαθλειωμένων στρωμάτων. Άρα δηλαδή οι εξαθλειωμένοι, τα στρώματα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας θα συνεχίσουν να υπάρχουν και σε συνθήκες καπιταλιστικής ανάπτυξης. Ευχαριστώ θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Καραθανασόπουλο. Καλημέρα κύριε εκπρόσωπε. Να είστε καλά κύριε Χατζηνικόλα, να είστε καλά.